Ποιος μπορεί. Καλημέρα κυρίες και κύριοι από το Υπουργείο Δικαίου της Αθήνας, όπου για τέταρτη ημέρα συνεχίζεται σήμερα η πολύκοτη δίκη των σατανιστών της Παλίνης. Σήμερα έχουν κληθεί να καταθέσουν οι αδελφοί και η μητέρα της 14χρονης Δώρα Σιροπούλου, που ήταν το πρώτο θύμα των σατανιστών. Ας παρακολουθήσουμε τη διαδικασία. Με σκέψεις, με αποφάσεις που έχει πάρει, έχουμε την αίσθηση ότι όλοι είμαστε εκείνοι οι οποίοι μπορούμε κάποια στιγμή να έχουμε άποψη. Τη στιγμή που μέχρι σήμερα δεν έχουν μιλήσει καθόλου οι κατηγορούμε. Δεν έχουν μιλήσει καθόλου οι μάρτυρες υπερασπίσεως. Πώς λοιπόν εσείς, ακόμα και εσείς οι τακτικοί δικαστές, κύριοι δικαστές, πώς εσείς θα αντιμετωπίσετε αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Δεν μπορείτε κι εσείς ακόμα, κύριοι δικαστές. Και το λέω εν γνώση του ότι έχω. Τούτο τι λέω. Θα σας θυμίσω κάτι. Για να καταλάβετε ποια είναι η επίδραση την οποία μπορεί να έχει σε εσάς και στο περιβάλλον σας. Γιατί είσαστε κοινωνικοί άνθρωποι. Και οπωσδήποτε, ανεξάρτητα από την άποψη που σχηματίζετε εδώ, έχετε και κάποιους επηρεασμούς σαν άνθρωποι. Αλλιώς υπερβαίνετε την ανθρώπινη φύση. Τα μέσα λοιπόν της μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα ενημέρωσης, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, αυτή την ακριβώς τη δυνατότητα παρέχουν και σε αυτή την αδυναμία σας οδηγούν. Θα σας θυμίσω μόνο το ένα γεγονός που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Θυμάμαι την παρουσίαση του πολέμου του Περσικού Κόλπου. Είχαμε, κύριοι δικαστές, μια σειρά από ηλεκτρονικά μέσα που δείχνανε ότι κινούνται, μια σειρά από ρουκέτες κτλ. Και δεν είχαμε το αποτέλεσμα. Δεν βλέπαμε τι κάνουν αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα. Βλέπαμε, δηλαδή, δεν βλέπαμε κομμένα χέρια, κομμένα κεφάλια, δεν βλέπαμε άμαχους. Δεν βλέπαμε τίποτα. Δεν βλέπαμε το αποτέλεσμα. Γιατί? Για να μην δημιουργούμε, για να μην δημιουργείται η αίσθηση αυτή του αποτροπιασμού σε εκείνους οι οποίοι βλέπουν αυτά. Και απ' την άλλη, είχαμε την περίφημη εικόνα, εκείνη με τον κορμοράνο, εκείνο το πουλί, που έδειξε το CNN, το οποίο φάνηκε να βγαίνει μέσα... Να ολοκληρώσω. Φάνηκε να βγαίνει μέσα από τα πετρέλαια και όπως μάθαμε εκ των υστέρων 1,5 χρόνο μετά, δεν είχε καμιά σχέση με τον κόλπο αυτό. Δεν είχε καμιά σχέση με τον πόλεμο του κόλπου. Έχω λοιπόν την άποψη ότι δεν μπορείτε, κύριοι δικαστές, και εσείς ακόμα να καταπολεμήσετε αυτό που λέγεται μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή που λέγεται τέταρτη εξουσία και η οποία είναι πρώτη. Κύριοι δικαστές, σας λέω εκτός από αυτό. Υπάρχει μια αδυναμία και στην υπεράσπιση. Η υπεράσπιση, κύριοι δικαστές, δεν έχει δικονομικά μέσα να παλέψει την τηλεόραση. Δεν έχει δικονομικά μέσα να σταματήσει κάποιον από την πολιτική αγωγή ο οποίος θα πει κάτι που είναι αντίθετο με τους θεσμοθετημένους κανόνες της δικονομίας. Δεν έχει όμως τη δυνατότητα να παλέψει αυτά τα μέσα. Δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε κραυγές και να απαντήσει σε ετιμιγορίες οι οποίες έχουν βγει ήδη. Παλεύει μόνο εδώ μέσα. Και εδώ μέσα δίνεται ο αγώνας αυτός. Έχουμε λοιπόν σήμερα αυτούς τους κατηγορουμένους οι οποίοι από πάρα πολλά κανάλια είναι ήδη καταδικασμένοι. Εσείς βάλεστε από αυτά τα κανάλια. Εσείς είσαστε εκείνοι οι οποίοι κάποια στιγμή αναγκαστικά θα πρέπει να εφαρμόσετε αυτό που λέει η κοινή γνώμη. Χωρίς να το θέλει. Χωρίς να η κρίση σας να πάβει να είναι έτσι όπως είναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτός είναι ένας λόγος που νομίζω ότι διαμορφώνει παραμορφώσεις τέτοιες οι οποίες δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της δίκης αυτής από... Δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της παρουσίας των ραδιοτηλεοπτικών καναλιών στη δίκη αυτή. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλα θέματα. Κύριοι δικαστές, υπάρχει ένα κανάλι που μεταδίδει συνεχώς. Εγώ προτιμώ τη συνεχή κάλυψη. Διότι η συνεχή κάλυψη δείχνει τουλάχιστον το μέτρο της πραγματικότητας. Σας λέω όμως ότι επανέρχομαι και λέω εδώ υπάρχει σαφώς παραβίαση του 350 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Διότι μπορεί ο οποιοδήποτε μπορούσε να έχει βιντεοσκοπήσει αυτή την εκπομπή, να την έχει πάρει σπίτι του και σήμερα οι οποιοδήποτε μάρτυρες εδώ να είναι έτοιμοι να πούνε σε σχέση με αυτά που ερωτήθηκαν οι άλλοι μάρτυρες. Έχω λοιπόν την άποψη ότι και εξ αυτού του λόγου δεν έχετε δικαίωμα πλέον να εμείνετε στην άλλη σας απόφαση. Υπάρχουν όμως και δύο άλλοι λόγοι. Έχουν αρχίσει, κυρία Πρόεδρε, και αυτό το λέω έτσι με μεγάλη μου λύπη, να φιλορροούν οι μάρτυρες υπερασπίσεως. Υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι έχουν άποψη. Επιστημονικοί, τεκμηριωμένοι, υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου, υπάρχουν άνθρωποι πνευματικοί, υπάρχουν διανοούμενοι οι οποίοι έχουν να καταθέσουν με τα λόγω γνώσεως κάποια επιστημονικά δεδομένα, τα οποία άγουν
αν όχι στην αθώωση, τουλάχιστον στην απάλυση του μεγέθους της ενοχής των κατηγορουμένων σε σχέση με κάποια αδικήματα, αυτά τα οποία πιθανόν δέχονται και τα οποία πιθανόν θα αποδειχθούν. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και φιλορούν. Κανείς δεν θέλει να παρευρεθεί εν ώψη της κατακραυγής η οποία έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα. Ο κύριος Εισαγγελεύσης είχε πει να υπάρχει μια αυτοδέσμευση. Δεν υπάρχει αυτή η αυτοδέσμευση, κύριε Εισαγγελεύση. Το είδαμε. Έχουμε λοιπόν μια φιλορροή πλέον των μέσων υπεράσπισης. Και γίνεται χείρον η θέση των κατηγορουμένων. Και γίνεται χείρον διότι από τους 15-16 μάρτυρες που έχουμε μέχρι τώρα εμείς γνωστοποιήσει, 4-5 οι βασικότεροι από αυτούς λένε ότι δεν θα. Υπάρχει και ένα τελευταίο θέμα. Η απόφασή σας, αυτή της οποία ζητούμε την ανάκληση, στηρίχθηκε στο γεγονός, στην εξαίρεση του συγκεκριμένου κανόνα, που λέει ότι συνδέεται με τη δημόσια ζωή η δίκαια. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ορθή η απόφαση ως προς το σημείο αυτό. Η δίκη αυτή δεν συνδέεται με τη δημόσια ζωή. Όταν ο νομοθέτης είπε ότι επιτρέπεται να γίνονται οι δίκες παρουσία τηλεοπτικών μέσων, οι δίκες οι οποίες συνδέονται με τη δημόσια ζωή, δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε τις δίκες εκείνες που έχουν σχέση με το Δήμο. Τις δίκες εκείνες που έχουν σχέση με τη δίκηση. Τις δίκες εκείνες που έχουν σχέση με τον τρόπο, με την πολιτεία. Με τον τρόπο που διενεργείται μια δίκηση στην πολιτεία. Δεν είχαν σχέση με αυτό. Εδώ υπάρχει κοινωνική λόγη πιθανόν να ακουστούν κάποια πράγματα. Σας λέω όμως ότι δεν υπάρχει δημόσια ζωή. Και έχουμε φτάσει στο αντίθετο σημείο με τη δίκη αυτή. Και αυτό προσέχτε το. Έχουμε φτάσει στο σημείο ουσιαστικά να διαφημίζουμε το σατανισμό. Διότι ο καθένας νέος τώρα έρχεται και λέει ότι ναι, εγώ θα μπορούσα να φτάσω μέχρι ένα σημείο, δεν θα φτάνα παραπέρα. Προσέχτε το αυτό. Δίνουμε ένα κακό παράδειγμα. Δίνουμε ένα πάρα πολύ κακό παράδειγμα. Σας λέω λοιπόν και τελειώνοντας, ότι κύριοι δικαστές, πέραν από όλα αυτά, έχετε δικαίωμα από το Σύνταγμα, έχετε υποχρέωση από το Σύνταγμα και από το πολίτευμα αυτό που λέγεται δημοκρατία να προστατεύσετε αυτούς τους πολίτες που μέχρι σήμερα είναι πολίτες και κάθονται εδώ και περιμένουν τη δική σας την κρίση. Είτε για την απαλλαγή τους, είτε για την ενοχή τους, είτε για τη μείωση της ενοχής τους, οτιδήποτε. Εδώ αυτή τη στιγμή έχει καταργηθεί η οποιαδήποτε κρίση. Παρακαλώ πολύ, λάβετε υπόψη σας αυτά τα θέματα και αποφασίστε με βάση τα συμφέροντα και γενικότερα της κοινωνίας, αλλά κυρίως τα συμφέροντα των κατηγορουμένων, οι οποίοι έχουν φτάσει πριν ακόμα ανοίξουν το στόμα τους και με δύο μάρτυρες κατηγορίας να είναι σήμερα από όλα τα κανάλια ήδη καταδικασμένοι. Η